πήγα να σας μιλήσω για τον Στέφανο. Το φαντάστηκα. Μη φεύγετε. Δεν πρόκειται να μείνω για πολύ. Γνωρίζετε το γιο μου αρκετές μέρες. Σωστά. Ξέρω κάθε κίνηση του Στέφανου. Συνεχίστε. Είστε πολύ ψύχρεμοι. Και εσείς πολύ επιθετικοί. Δεν έχω τίποτα εναντίον σας, Δεσποινής. Αν δεν επρόκειτο για την καριέρα του, δεν θα είχα καμιά αντίρρηση να κυκλοφορεί μαζί σας ο Στέφανος. Δεν θα αφήσω όμως να του καταστρέψει τη ζωή μια γυναίκα. Και πώς του την καταστρέφω εγώ, δηλαδή? Δεν είμαι μόνο μητέρα του, είμαι και δασκάλα του. Συγχαρητήρια, είναι περίφημος πιανίστας. Είναι απέσιος πιανίστας. Μπορεί όμως να γίνει κάτι. Φτάνει να συγκεντρωθεί και να μελετήσει. Στα 25 του. Δεν είναι κάπως αργά για μεγάλα όνειρα. Συνήθως οι σολίστ... Δεν θα μου μάθετε εσείς πότε γίνεται κανένας σολίστ. Αφήστε ήσυχο το γιο μου. Δεν σας επιτρέπω να τον τραβολογάτε εδώ και εκεί σαν... σαν και αυτό το τσούρμο που μπαινοβγαίνει στο σπίτι σας. Αυτό το τσούρμο είναι συνεργάτες μου. Κι όλοι έχουν μανάδες. Πηγαίνω στα σπίτια τους. Καμιά δεν ήρθε στο δικό μου με άγριες διαθέσεις. Τι ακριβώς τώρα, εξηγήστε. Μη με υποτιμάτε. Μπορώ να σταματήσω αυτόν τον... αυτή τη γνωριμία. Δεσμό. Σωστά πήγατε να το πείτε. Δεν θα είναι εύκολο όμως, ξέρετε. Γιατί το Στέφανο... τον αγαπώ. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Οι κόποι μου δεν πρόκειται να πάνε χαμένοι. Πάλεψα για να τον κάνω άνθρωπο. Και δεν θα αφήσω να μου τον αρπάξει καμιά πριν να γίνει αυτό που θέλω. Έχω φιλοδοξίες για το παιδί μου. Κι εγώ. Μόνο που οι δικές μου είναι διαφορετικές. Δεν είναι καμουφλαρισμένες. Λυπάμαι, κύριε Ζεφάν. Σαν γυναίκα που είστε, θα ξέρετε τι θα πει η γυναικείο πείσμα. Θα σε πολεμήσω. Έχω αρκετά. Δεν αμφιβάλλω. Εγώ είμαι τελείως άοπλη. Και ίσως αυτό με κάνει πιο δυνατή. Δεν έχω κοιμηθεί με το γιο σας, κύριε μου. Σας λυπάμαι, ειλικρινά.